Πολλοί πιστεύουν ότι η αυξημένη χολυστερίνη στο αίμα κάνει κακό. Ως γενική αλήθεια αυτό ισχύει. Το ερώτημα όμως που καίει τον καθένα μας είναι κάνει κακό η αυξημένη χολυστερίνη σε εμένα. Όλοι οι ειδικοί διατροφή συμφωνούν ότι είναι καλό να μην έχεις αυξημένη χολυστερίνη. Έχουμε παρατηρήσει όμως ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ αυξημένη χολυστερίνη και δεν εμφανίζουν ποτέ πρόβλημα υγεία, ενώ άλλοι έχουν λίγο αυξημένη χολυστερίνη και εμφανίζουν σημαντικά καρδιαγκιακά προβλήματα. Πώ συμβαίνει αυτό, Πώ μπορώ να ξέρω αν επηρεάζει εμένα. Πριν από 70 χρόνια ξεκίνησε μία από τις επιδραστικότερες μελέτες στο χώρο της ιατρικής που έμελε να δώσει νόημα στην ύπαρξη της διατροφολογίας. Αυτή η μελέτη ξεκίνησε από την παρατήρηση ενός πολύ σπουδαίου Αμερικάνου επιστήμονα, φυσιολόγου, που είδε ότι όσο αυξάνουν τα επίπεδα χολυστερίνη στο αίμα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να πάσχει κάποιο από κάποια πάθηση της καρδιάς. Στο διάγραμμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά στην οθόνη μας, βλέπουμε μια γραμμική σχέση ανάμεσα στην αύξηση της χολυστερίνης και στην αύξηση της πιθανότητας να εμφανίσει κάποιο πρόβλημα στην καρδιά του η συσχέτιση είναι ξεκάθαρη όπως και τα αποτελέσματα και η συσχέτιση κρατάει ακόμα και σήμερα. Το πιο σημαντικό πράγμα που έδειξε όμως αυτή η μελέτη είναι ότι η συνολική διατροφή παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο στο πόσο η χολυστερίνη επιδρά στην υγεία της καρδιάς, πιθανόν μάλιστα πολύ σημαντικότερη από την ίδια τη χολυστερίνη. Στο προηγούμενο διάγραμμα βλέπαμε τα αποτελέσματα από την Αμερική. Αν σας δείξω και τα αποτελέσματα από τις υπόλοιπες χώρες, θα δείτε ότι στην Ελλάδα και την Ιαπωνία της δεκαετίας του 50, η αυξημένη χολυστερίνη δεν συνδεόταν με προβλήματα στην καρδιά. Δηλαδή, στην Ελλάδα και την Ιαπωνία του 50, τα άτομα που είχαν αυξημένη χολυστερίνη δεν εμφάνιζαν πρόβλημα στην καρδιά. Αυτό εξηγήθηκε στην πορεία. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό που δημιουργεί πρόβλημα στην καρδιά δεν είναι η χολυστερίνη, αλλά είναι η οξυδωμένη LDL. Πιθανόν να έχετε ακούσει την LDL που είναι η λιποπρωτεΐνη που μεταφέρει μέρος της χολυστερίνης στο αίμα. Συχνά την ακούω και με το όνομα κακή χολυστερίνη. Όμως ούτε η LDL η κακή χολυστερίνη είναι κακή. Κακή είναι μόνο η οξυδωμένη χολυστερίνη. Και ο μόνος τρόπος να την αποφύγετε είναι να φροντίζετε να ακολουθείτε μια διατροφή πλούσια σε αντιοξυδωτικές ουσίες. Μέσα από το κανάλι λέω συνέχεια ποια λαχανικά και φρούτα είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικές ουσίες. Όπως το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στα δεξιά μου που λέω 12 τροφές με πολύ ισχυρή αντιοξυδοτική δράση. Εάν τα βίντεο που δημοσιεύω σας φαίνονται ενδιαφέροντα και χρήσιμα και θέλετε να με βοηθήσετε, τότε σας παρακαλώ πολύ να πατήσετε το, το κουμπί μου αρέσει και να τα μοιραστείτε με άτομα που θα τα βρουν ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ.